Buongiorno, oggi parliamo della forma riflessiva. Θα μιλήσουμε για τη μέση φωνή. Η μέση φωνή μας δηλώνει την αυτοπάθεια, όταν λέμε μη λάβω, σημαίνει πλένομαι, πλένω τον εαυτό μου, δεν είναι λάβω οι πιάτη. Μη πρεπάρω per uscire, ετοιμάζομαι να βγω, δεν λέμε πρεπάρω la valigia ή πρεπάρω due esami per giugno, ετοιμάζω δύο διαγωνίσματα για τον Ιούνιο, δηλαδή μελετώ για να παρουσιάσω τις εξετάσεις. Την αυτοπάθεια λοιπόν και την αλληλοπάθεια. Αλλά αλληλοπάθεια πρέπει να είμαστε δύο. Δηλαδή, io conosco te, tu conosci me, noi ci conosciamo da tanti anni. Γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Luisa e Paolo studiano insieme e si aiutano. Η Λουίζα και ο Πάολο διαβάζουν μαζί, μελετούν μαζί, e si aiutano και βοηθούνται. Aiuta l'un l'altro, βοηθάει ο ένας τον άλλο. Έτσι, η πράξη ή επιστρέφει στον εαυτό μας ή όταν λέμε «Perché non vi parlate», γιατί δεν μιλιώσαστε, σημαίνει «Tu parli a lui» e lui parla a te. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο κεφάλαιο 39 της Ιταλικής Γραμματικής, la forma riflessiva, δεν είναι τίποτα, είναι όπως η ενεργητική φωνή, απλά προσθέτεται μπροστά κάποια αξεσουάρ που λέω και εγώ στην τάξη, για αστείο, δηλαδή κάποια προνόμοι ριφλεσίβοι, κάποιες αντωνυμίες, αυτές είναι μη, τι, σι, τσι, βι, σι. Μη, τι, σι, τσι, βι, σι. Και έτσι φτιάχνουμε την φόρμα ριφλεσίβα, φόρμα προνομινάλε. Θα ακολουθήσουν κάποιες ασκήσεις. Είναι μόνο στο πρεζέντε, στον εμεστώτα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και πασάτο πρόσημο. Απλά σας λέω, όταν έχουμε μέση φωνή, στο πασάτο πρόσημο χρησιμοποιούμε σαν βοηθητικό μόνο το έσερε. Θα πω δηλαδή, σταματίνα σήμερα το πρωί, io mi sono svegliata alle 9, ξύπνησα στις 9, mi sono alzata subito e mi sono preparata per uscire. Luigi e Sandra si sono sposati in chiesa, παντρευτήκανε στην εκκλησία. Μέση φωνή λοιπόν, στο passato prossimo και σε όλους τους σύνθετους χρόνους και εγκλήσεις, παίρνει το ρήμα «έσερε». Ας περάσουμε στις ασκήσεις που ακολουθούν. Θυμηθείτε τα προνόμια «μι», «τι», «σι», «τσι», «δι», «σι», τα οποία βάζουμε μπροστά από το ρήμα, όπως το γνωρίζουμε από την ενεργητική φωνή. Αφιερώστε λίγο χρόνο, προσπαθήστε μόνοι σας να απαντήσετε στις προτάσεις αυτές και μετά θα σχολιάσουμε μαζί.
come ti chiami, είναι το ρήμα «chiamarsi», όπως βλέπετε στο απαρέμφατο στη μέση φωνή, δίνουμε το «σι» μετά από το απαρέμφατο και όχι μπροστά όπως άλλες γλώσσες. «Chiamare» σημαίνει «φωνάζω», «καλό», «ονομάζω κάποιον», έτσι. «Chiamo la polizia», «chiamiamo un taxi», «chiamiamo un medico», ας φωνάξουμε ένα γιατρό, αλλά «mi chiamo», έτσι, «ονομάζομαι», «λέγομαι». Η ερώτηση λοιπόν πώς σε λένε, αρχίζω με το πιο απλό, «tu», «come ti chiami», εάν μιλούσαμε σε ένα άτομο που γνωρίζουμε λιγότερο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε la forma di cortesia, θα λέγαμε «come si chiama, signora», «come si chiama, signore», «lei, signore», «come si chiama», «Andrea si lava le mani», ο Ανδρέας, ναι, πλένει τα χέρια του. Βλέπετε εδώ ότι δεν λέμε «πλένω τα χέρια μου», εννοείται ότι είναι τα δικά μου. Οι Ιταλοί τσιγκουνεύονται, όπως έχω πει και άλλοι σε άλλο μάθημα, τακτητικά, αλλά εξισορροπούν με μία μέση φωνή. Δηλαδή, «πλένω με τα χέρια», «μη λάβω λεμάνι» και ο Ανδρέα «σι λάβα λεμάνι». Οι μπαμπίνοι «non si lavano le mani volentieri», δεν πλένουν τα χέρια τους ευχαρίστως, πρέπει να τους φωνάξει η μαμά. Όπως και «μη λάβω οι καπέλοι», πλένω τα μαλλιά μου, άρα λούζομαι. «Τι λάβει οι καπέλοι», «ci laviamo οι καπέλοι», στο πρώτο πληθυντικό, λουζόμαστε. «Vi lavate οι καπέλοι», λειτουργεί έτσι αυτό το θέμα. «Svegliare», ξυπνάω κάποιον. «Svegliarsi», ξυπνά ο ίδιος. «Tu», «ti svegli sempre così presto», «εσύ», «ξυπνάς πάντα έτσι ενωρίς», «ti svegli sempre così presto». «Loro si alzano molto tardi la mattina». «Αλτσάρε» είναι «σηκώνω, υψώνω». «Αλτσάρε la mano», per fare una domanda in classe, σηκώνω το χέρι, αλτσάρε la voce, υψώνω τη φωνή. Αλλά αλτσάρσι, σηκώνομαι εγώ ίδιος, από το κρεβάτι μου, από τον καναπέ μου. Loro si alzano molto tardi la mattina. Θα ρωτήσουμε ένα φίλο, a che ora ti alzi, τι ώρα σηκώνεσαι ή θα σηκωθείς domani mattina, Φελιππίν. Sentirsi, αισθάνομαι. Έχει και την έννοια του «non mi sento di uscire stasera», όπως βλέπουμε στην πρόταση, δεν ακούω τις δυνάμεις μου, δεν έχω διάθεση. Έτσι, «ti senti di uscire», ragazzi, «vi sentite di fare quattro passi in centro», ακούτε τις δυνάμεις σας, τη διάθεσή σας, έχετε όρεξη, σαν να λέμε, «avete voglia di fare quattro passi in centro», να κάνουμε μια βολτίτσα στο κέντρο. Πάμε στο «mettersi». «Mettersi» σημαίνει «ή τοποθετούμε», βάζω τον εαυτό μου κάπου, λέμε σε, σε ένα γεύμα, «io mi metto qui vicino a te», εγώ θα καθίσω εδώ κοντά σου, va bene, «mi metto qui vicino a te», ή λέμε σε ένα φίλο, επειδή οι υπόλοιποι είναι άγνωστοι, «perché non ti metti qui vicino a me», γιατί δεν κάθεσαι εδώ κοντά μου. Η άλλη έννοια του «μέτερση» είναι «βάζω επάνω μου», άρα «φορώ». Επομένως, η πρότασή μας είναι «noi mettersi il cappotto prima di uscire». Εμείς βάζουμε επάνω μας, άρα φορούμε το παλτό, φορούμε παλτό πριν βγούμε. «Στασέρα mi metto il vestito nuovo», απόψε θα φορέσω το καινούριο φόρεμα. «Στασέρα mi metto le scarpe con il tacco alto», απόψε θα βάλω τα παπούτσια με ψηλό τακούνι. Πάμε στην επόμενη πρόταση, μια άλλη χρήση του «mi metto», «μέτερση», είναι «ξεκινάω κάτι», «σοβαρά», «κάνω μια σοβαρή αρχή», «mi metto a studiare», «ξεκινάω το διάβασμα», έτσι. «Se mi metto a lavorare»,
Είμαι λίγο τεμπέλης, λέει, εντάξει, αναβάλω, αλλά σε μη μέτω a lavorare, vado avanti per delle ore, έτσι και στρωθώ στη δουλειά, σε μη μέτω a studiare, vado a letto all'alba, έτσι και στρωθώ στη μελέτη και πιάσω το διάβασμα, τη μελέτη, vado a letto all'alba, πάω για ύπνο τα χαράματα. Επομένως, η πρότασή μας είναι, da lunedì io mi metto a dieta, από Δευτέρα, εγώ ξεκινάω δίαιτα. Όλες οι δίαιτες αρχίζουν από Δευτέρα για να χαλάσουν την Τετάρτη. Voi ragazzi, quando vi sposate, πότε παντρεύεστε, πότε θα παντρευτείτε, υπάρχει Κάρλο σπόζα Λουίζα, υπάρχει και στην ενεργητική φωνή, ο Κάρλο παντρεύεται τη Λουίζα, Λουίζα σπόζα Κάρλο, η Λουίζα παντρεύεται τον Κάρλο, αλλά Κάρλο και Λουίζα si sposano, παντρεύονται. Ci sposiamo, vi sposate, si sposano. Οι κλιέντι dell'albergo si lamentano del freddo. Οι κλιέντι dell'albergo, οι πελάτες του ξενοδοχείου, lamentarsi, παραπονούνται για το κρύο. Si lamentano del freddo. Παραπονούνται για το κρύο. Laura e Marco si vogliono molto bene. Λέμε Laura vuol bene a Marco, Marco vuol bene a Laura, Τα έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο. Laura e Marco si vogliono molto bene. Η Λάουρα και ο Μάρκο αγαπιούνται πολύ. Είναι στη θέση του «σιάμανο», αγαπιούνται. «Quest'anno mio cugino si iscrive all'Università di Bologna». «Quest'anno mio cugino», φέτος ο ξαδελφός μου, «si iscrive», εγγράφεται, κάνει iscrizione, εγγραφή. Si iscrive all'Università di Bologna. Mi iscrivo, ti iscrivi, si iscrive. Antonio si prepara agli esami di maturità. Leme preparare un esame e prepararsi ad un esame. Etimazome για ένα διαγώνισμα, μια εξέταση. Gli esami di maturità. Maturo σημαίνει όριμος, la maturità η οριμότητα. Gli esami di maturità είναι οι εξετάσεις που δίνει ο Ιταλός που έχει τελειώσει το λύκειο, έτσι, μπορεί να γραφτεί και χωρίς εξετάσεις στο πανεπιστήμιο σε κάποιες σχολές. Είναι σαν τις πανελλήνιες τις δικές μας, το μπακαλωρεά, το μπακ το γαλλικό, gli esami di maturità. Scusi, quest'autobus si ferma al Colosseo. Scusi, quest'autobus si ferma al Colosseo. Fermare, σταματώ κάτι που κινείται. La fermata dell'autobus, η στάση του λεωφορείου. Fermarsi, σταματώ εγώ ίδιος. Λέμε, io mi fermo qui, εγώ θα παραμείνω εδώ, θα σταματήσω εδώ. Πολλές φορές σε ένα ξενοδοχείο μας ρωτούν «Quanti giorni si ferma, signore, signora? Quanti giorni si ferma a Roma? Πόσες μέρες θα παραμείνετε στη Ρώμη?» ή «Quanti giorni si ferma in questo albergo?» Στο ξενοδοχείο, αυτό το ξενοδοχείο. Επομένως, «Quest'autobus si ferma al Colosseo?» Αυτό το λεωφορείο σταματάει στο Κολοσσέο. «Il nonno si arrabbia spesso», ο παππούς θυμώνει συχνά. «Rabbia», «rabbia» είναι la malattia dei cani, η λύσα, και είναι και ο θυμός. Επομένως, «mi arrabbio», «arrabbiarsi», είναι θυμώνω εγώ ίδιος, έτσι. «Il nonno si arrabbia spesso», ο παππούς θυμώνει συχνά. Οι γέροι θυμώνω συχνά. Lo zio di Enzo si occupa di politica estera. Occuparsi, ασχολούμαι, και μάλιστα παίρνει την πρόθεση di,
Δηλαδή, mi occupo di compravendita di immobili, λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι. Mi occupo, ασχολούμαι, di compravendita di immobili, με αγοραπολισία ακινήτων. Lo zio di Enzo si occupa di politica estera. Ασχολείται με εξωτερική πολιτική. Μπορούμε να πούμε, io non mi occupo di quello che fanno gli altri. Δεν ασχολούμαι με αυτά που κάνουν οι άλλοι. Non mi occupo della vita privata degli altri. Δεν ασχολούμαι με την ιδιωτική ζωή των άλλων. Michele e Monica si incontrano e si abbracciano. O Michele και η Monica si incontrano, συναντιούνται e si abbracciano. Και αγκαλιάζονται ή αγκαλιάζονται και φιλιούνται, έτσι. Ci abbracciamo, si abbracciano, si sono abbracciati. Appena si sono visti, si sono abbracciati. Μόλις si δόθηκαν, είδω ένα στον άλλον, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Στανκάρσι, κουράζομαι εγώ ίδιος. Επομένως, λέει κάποια γυναίκα, έτσι φαίνεται από την πρόταση, io mi stanco quando cammino con le scarpe col tacco alto. Mi stanco quando cammino, κουράζομαι όταν περπατώ con le scarpe con il tacco alto, με παπούτσια με ψηλό τακούνι. Perché tua nonna si veste sempre di nero? Perché tua nonna si veste sempre di nero? Vestire, dino τον άλλον. Vestirsi, δίνομαι εγώ ίδιος. Γιατί η γιαγιά σου δίνεται πάντα με μαύρα, φοράει πάντα μαύρα. A che ora ci rivediamo, τι ώρα θα ξαναβρεθούμε, θα ξαναειδωθούμε. Vedere, rivedere, rivedersi. Allo zoo i bambini si divertono un sacco. Giardino zoologico ή zoo, lo zoo, ο ζωολογικός κήπος. Στο ζωολογικό κήπο, τα μικρά, divertirsi, διασκεδάζω εγώ ίδιος. Si divertono un sacco, διασκεδάζουν πάρα πολύ. Συνήθως, και το έχουμε δει σε προηγούμενα μαθηματάκια, έχουμε συναντήσει το un sacco di. Un sacco di problemi, ένα σωρό προβλήματα, un sacco di soldi, ένα σωρό λεφτά, un sacco di lavoro, mi aspetta a casa, ένα σωρό δουλειά, a lot of, που λέει και ο Άγγλος, ho un sacco di amici a Milano, έχω ένα σωρό φίλους στο Μιλάνο. Τώρα το βλέπουμε σαν επίρρημα, δηλαδή, οι bambini si divertono un sacco, ή mi piace un sacco, μ' αρέσει πολύ, τρομερά, mi piace un sacco, ho lavorato un sacco, negli ultimi giorni. Δούλεψα τρομερά, χαμός, τις τελευταίες μέρες. Io ricorda, mi ricordo di loro con affetto. Io mi ricordo di loro con affetto. Εγώ τους θυμάμαι με στοργή, με αγάπη. Ricordarsi, mi ricordo di. Massimo, ti interessi di fisica nucleare? Interessarsi, ενδιαφέρομαι, mi interesso di arte moderna, mi interesso di musica classica, non mi interesso di politica. Οπότε ρωτάμε το Massimo, ti interessi di fisica nucleare, ενδιαφέρεσαι για πυρηνική φυσική, fisica nucleare. Meravigliarsi, εκπλήττωσομαι, έτσι. Noi meravigliarsi, επομένως noi ci meravigliamo di questa notizia. Εμείς μένουμε κατάπληκτοι, έτσι, μένουμε meravigliati di questa notizia, από αυτή την είδηση. Mauro e Stefania si fidanzano tra un mese. Fidanzarsi, αρεβωνιάζομαι με κάποιον. Ο Μάουρο και η Στεφανία si fidanzano tra un mese. Αρεβωνιάζονται σε ένα μήνα. Tra un mese. Λέμε, noi ci fidanziamo presto. Ή, quando vi fidanzate, ragazzi, il fidanzato, ο αρεβωνιαστικός,
La Fidanzata, η Ερευνηστικιά, είναι από το La Fede, η πίστη. Τέλος πάντων, έχουν δώσει όρκον πίστεως. Voi non vi comportate in modo educato. Comportarsi, στη μέση φωνή, πάντα στη μέση φωνή, τουλάχιστον όταν σημαίνει συμπεριφέρομαι. Mi comporto bene. Perché ti comporti così con Luisa? Επομένως, voi non vi comportate in modo educato. Εσείς δεν συμπεριφέρεστε με τρόπο educato. Educato είναι αυτός που έχει αγωγή. Έτσι, αλλιώς είναι maleducato. Πολύ ενδιαφέρον το ρήμα της επόμενης πρότασης, είναι το ρήμα accorgersi, μόνο στη μέση φωνή. Αντιλαμβάνομαι, παίρνω είδηση. Mi accorgo, ti accorgi, si accorge. Τώρα τελευταία οι Ιταλοί χρησιμοποιούν το realizzare, εμπνεύστηκαν από τους Άγγλους, από το realize, και χρησιμοποιούν συχνά και το realizzare. Mi accorgo, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, παίρνω είδηση. Mi sono accorto, στο passato prossimo, πήρα είδηση, αντελήφθην. Mi sono accorta, θα πω εγώ. Mi sono accorta che qualcosa non andava bene. Αντελήφθην ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και ένα άτομο που si accorge di tutto, αντιλαμβάνεται τα πάντα, είναι una persona accorta, ένα άτομο οξυδερκές, έτσι. Una madre accorta, vede che il figlio è portato per il pianoforte, έχει ικανότητα για το πιάνο, το στέλνει στο κονσερβατόριο, έτσι. Una moglie accorta, οξυδερκής, αυτός που έχει ακορτέτσα, οξυδέρκεια, που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ας γυρίσουμε στην πρότασή μας. Δεν υπάρχει υποκείμενο, ποιος δεν αντιλαμβάνεται, αλλά βλέπουμε και la prendono tutti in giro, ότι la prendono tutti in giro, ότι την κοροϊδεύουν όλοι. Οπότε είναι κάποια, δεν θέλουμε να ξέρουμε ποια, non si accorge che la prendono tutti in giro. Έτσι, δεν παίρνει είδηση ότι την κοροϊδεύουν όλοι. Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον ρήμα είναι το rendersi conto. Rendere conto, αποδίδω λογαριασμό, δίνω λογαριασμό. Rendere conto. Io non rendo conto a nessuno di quello che faccio, λέμε τώρα. Εγώ δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν τι κάνω. Ti rendo conto della spesa, θα σου δώσω λογαριασμό για τα έξοδα, αν με στείλει η εταιρεία μου σε μια άλλη πόλη, έτσι, για δουλειά. Mi rendo conto, λοιπόν. Mi rendo conto di. Συνειδητοποιώ κάτι. Και στην πρότασή μας βλέπουμε, μα tu ti rendi conto della gravità della situazione? Ti rendi conto della gravità della situazione? Συνειδητοποιείς την βαρύτητα της κατάστασης. La situazione grave, η κατάσταση είναι βαριά, σοβαρή, grave. La gravità della situazione, η σοβαρότητα, η βαρύτητα της κατάστασης. Έτσι, μα ti rendi conto della gravità di quello che hai detto, che hai fatto? Συνειδητοποιείς τη σοβαρότητα αυτού που είπες, αυτού που έκανες? Και η τελευταία πρόταση, πολύ ενδιαφέρουσα, ρήματα που είναι ενεργητικά. Mangiare, bere, fumare. Για να δείξουμε, να δώσουμε μια έμφαση, να δείξουμε την απόλαυση αυτού του πράγματος, ότι θα το κάνω και θα είναι όλο δικό μου, μπορώ να πω, γυρίζοντας στο σπίτι, κουρασμένη, ότι adesso και τώρα, mi mangio una bella spaghettata, θα φάω στη μέση φωνή, με την έννοια θα είναι όλη δική μου και θα την ευχαριστηθώ. Mi mangio una bella spaghettata,
ένα ωραίο πιάτο σπαγγέτι, μη μπεύω un bicchierone di birra, μη μπεύω και θα πιω un bicchierone di birra, il bicchiere, το ποτήρι, un bicchierone, ένα μεγάλο ποτήρι, μια ποτηράρα μπίρα. Κάποτε σε αυτό το παράδειγμα έλεγα και μη φούμω una delle mie Marlboro και κάτι θα καπνίσω και θα ευχαριστηθώ ένα από τα Marlboro μου, τώρα non φούμω πιού, επομένως τελειώνει εδώ η πρόταση. Επομένως θα πούμε ieri sera io e Filippo ci siamo mangiati una bella spaghettata, φάγαμε ένα ωραίο πιάτο σπαγγέτι ο καθένας. Ci siamo bevuti un vino rosso, ήπιαμε και το ευχαριστηθήκαμε ένα κόκκινο κρασί. Όπως θα πω, loro due si sono bevuti una bottiglia di whisky in due ore. Ήπιανε, si sono bevuti, τσακίσανε ένα μπουκάλι whisky σε δύο ώρες. Si sono fumati un pacchetto di sigarette mentre parlavano. Καπνίσανε, αδειάσανε ένα πακέτο τσιγάρα να μιλούσαν. Mi compro una casa in centro, θα αγοράσω ένα σπίτι στο κέντρο. Mi trovo un appartamentino vicino al mare per l'estate, θα βρω ένα διαμερισματάκι για το καλοκαίρι κοντά στη θάλασσα. Επομένως μπορείτε να πείτε εσείς ότι στα σέρα non esco, απόψε δεν θα βγω. Mi vedo un bel video con Tina, θα δω και θα το ευχαριστηθώ και θα το μάθω, un bel video con Tina, mi vedo due tre video con Tina. Μπορείτε να πείτε επίσης ότι questo fine settimana, αυτό το Σαββατοκύριακο, non vado in montagna, δεν θα πάω στο βουνό con gli amici, con gli altri. Me ne sto in casa, είναι το mi sto in casa, και έχει και αυτό το ναι, δηλαδή, από όλα αυτά που θα συμβούν, που θα κάνουν οι άλλοι έξω, στο βουνό κτλ. Me ne sto in casa. Preferisco starmene in pace. Preferisco starmene in santa pace. Προτιμώ να μείνω και να το ευχαριστηθώ και να ξεκουραστώ κτλ. Ναι, από όλα αυτά που θα συμβούν έξω, που θα κάνουν οι άλλοι, in santa pace. Στην Αγία μου και ιερή μου ησυχία. Εντάξει, εδώ τελειώνει το βίντεο μαθηματάκι αυτό. Ci vediamo alla prossima, με καινούργια θέματα και προβληματισμούς. Vi saluto.